Άλλα τέτοια ονόματα ήταν τα ονόματα των παλιών πολυκαταστημάτων της Αθήνας. Δηλαδή, όταν μιλάγαμε τη δεκαετία του 70, του 60 αλλά και του 80 κάποια από αυτά, για Μινιόν, για Κλαουδάτο, για αδερφή Λαμπρόπουλη, Κατράτσο, Κατράτσο, Δραγώνας. Βέβαια. Όλα αυτά ήταν τα πολυκαταστήματα. Αυτά βέβαια τότε ήταν αυτό που σήμερα αντιστοίχως λέμε ένα μολ. Ένα αυτό μπορεί να ήταν ακριβώς ένα πολυκατάστημα, αλλά βέβαια, σε κάθε όροφο είχε άλλα πράγματα που μπορούσε να δεις. Είτε λέγεται αθλητικά είδη, παιδικά, σχολικά, κουζινικοσπιτικά. Εγώ τα θυμάμαι τόσο έντονα στο μυαλό μου. Ήταν για μας η βόλτα. Πάμε μια βόλτα, όχι θα ψωνίζαμε και τίποτα. Άντε να παίρναμε ένα, αλλά περνάγαμε και ένα δύο ώρο κάνοντας βόλτες. Στο μηνιόν, πολυκατοικία. Ακριβώς. Που ξαναλέω, εμένα μου θυμίζουν βέβαια τα μόλις σήμερα είναι τεράστια, εντάξει, αλλά για εκείνη την εποχή ήταν κάτι τέτοιο. Μα στο μηνιόν πρωτοείδαμε ηλεκτρικές σκάλες. Δεν είχαμε δει ποτέ. Δεν ξέραμε τι θα πούν οι ηλεκτρικές σκάλες. Ήταν η εκδρομή μας πάντα στο Μηνιόν, παιδιά. Στις γιορτές όλοι στο Μηνιόν. Βεβαίως, βεβαίως. Ποιος είναι ο κύριος που βλέπω τώρα? Είναι ο κύριος Γεωργακάς, ο κύριος είναι, έχει φύγει από τη ζωή, ο ιδρυτής του Μηνιόν, ο διαχειριστής, ο άνθρωπος που έφερε πάρα πολλές καινοτομίες, δηλαδή είναι αυτός που καθαίρωσε τις εκτόσεις, είναι αυτός που έβαλε λίστα γάμου σε πολυκατάστημα, είναι ο άνθρωπος που έβαλε μέσα σε ένα πολυκατάστημα τέτοιο εστιατόριο και καφετέρια και έκανε πιο εύκολη να περνάει η ώρα. Θυμάμαι, βέβαια, παιδότοπους μου άρεσαν. Και εννοείται ότι βοηθούσε και καλοπλήρωνε πάρα πολύ τους εργαζόμενους. Έτσι έκανε εκδρομές όλου του προσωπικού, πάρα πολλά μπόνους, πολλές διευκολύνσεις στον αγοράζουν από μέσα. Έφερε μια επανάσταση. Ήταν η ναή της κατανάλωσης. Μέχρι το 1960 υπήρχαν τα μικρά μαγαζάκια τα παραδοσιακά. Αυτά τα καταστήματα ήρθαν να ανατρέψουν όλο το σκηνικό στο καταναλωτισμό της πρωτεύουσας. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από το Κατράτσο Σπορ και το Ατενέ και στη Θεσσαλονίκη και άρχισαν. Το Ατενέ, έχεις δίκιο. Και το Ατενέ. Και στη Θεσσαλονίκη άρχισαν να βγαίνουν τέτοια καταστήματα και η αρχή του τέλους ήταν ουσιαστικά τη διετία 1980-1981, όταν έρχονται οι εμπρισμοί από την Επαναστατική Οργάνωση Οκτώβρης 1980, πρώτα του Μηνιόν, που έγινε το Δεκέμβριο του 80, ακολούθησε ο Κλαουδάτος, ο Δραγώνας και ο Λαμπρόπουλος. Φοβερό, οι εμπρισμοί αυτοί κατέρευσαν ένα ολόκληρο σύστημα που είχε στηθεί καταναλωτικό στην πρωτεύουσα. Έφερε την αλλαγή, έφερε σιγά σιγά νέα πολυκαταστήματα, νέες αλυσίδες στο εξωτερικό από το 80 και μετά. Και νομίζω ότι στο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει θα δούμε την ιστορία και φωτογραφίες που σε κάποιους από εμάς θα ξυπνήσουν μνήμες έτσι λίγο πιο ανέμενες. Σε όλους, δεν είμαστε τίποτα πιτσιρίκια, σε όλους. 50 και 60 χρόνια πριν, όταν η Αθήνα δεν ήταν ακόμα μια ευρωπαϊκή μητρόπολη με μεγάλα περιφερειακά εμπορικά κέντρα και μολς, το κέντρο της πόλης έσφιζε από ζωή. Το αθηναϊκό εμπόριο γεννήθηκε στην ουσία εδώ, στις περιοχές γύρω από την Ομόνοια, την Νεόλου, την Ερμού, τη Σταδίου, την Πατησίων. Εδώ εμφανίστηκαν και τα πρώτα ιστορικά πολυκαταστήματα, μικρή ναή της κατανάλωσης όπου ο πελάτης μπορούσε να βρει τα πάντα, από μια καρφίτσα ως ένα αυτοκίνητο. Οι αδερφοί Λαμπρόπουλοι στη γωνία Σταδίου και όλου στα Χαυτεία ξεκίνησαν στην ουσία από ένα καροτσάκι. Το καροτσάκι του Ξενοφόντα Λαμπρόπουλου από την Κοντοβάζανα Αρκαδίας, που ξεκίνησε από πλανόδιος πολιτής στην Νεόλου και το 1901 κατάφερε να ανοίξει το πρώτο μικρό κατάστημα με ανδρικά κυρίως είδη και νεοτερισμούς της εποχής. Τις χρυσές δεκαετίες του 60 και του 70, οι αδερφοί Λαμπρόπουλοι ήταν ένα από τα εμπορικά ορόσημα του κέντρου. Το σλόγγαν του καταστήματος ήταν «Διαλέγουμε πριν από εσάς, για εσάς». Ο Κλαουδάτος αντίστοιχα ήταν δημιούργημα 5 αδερφών από την Κεφαλονιά. Εμπορικός γενάρχης της οικογένειας ήταν ο Γεράσιμος Κλαουδάτος που ξεκίνησε πουλώντας κατ' ποστάλ έξω από το ταχυδρομείο, Σοφοκλέους και όλου. Το πρώτο κατάστημα Κλαουδάτος ήταν ένα μικρό υπόγειο μαγαζί κάτω από τις σκάλες του Δημοτικού Θεάτρου που πουλούσε κάλτσες και φανέλες. Εκεί γεννήθηκε το πολυκατάστημα Κλαουδάτος που θα μετακόμιζε Αθηνάς και Κρατίνου στην πλατεία Κοντζιά. Θα γινόταν πόλος έλξης για τις ιδιαίτερα φτηνές τιμές του. Το Κατράτζο Σπορ ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα μικρό κατάστημα αθλητικών ειδών, δημιούργημα του Νίκου Κατράτζο, που ήταν ένας από τους καλύτερους προπολεμικούς τερματοφύλακες. Ο γιος του, Βλάσης, κατάφερε να επεκτείνει την επιχείρηση, ανοίγοντας μια μικρή αλυσίδα καταστημάτων. Κορονίδα της στο αθηναϊκό πολυκατάστημα στη γωνία Σταδίου και Όλου, που εισήγαγε μια έννοια πρωτοποριακή για την εποχή. Το σπορ και το αθλητικό casual ντύσιμο. Ενώ στην οδό Εόλου ο Δραγώνας δικαίωνε τη φήμη του στο ελληνικό Harrods, καθιερώνοντας τις πρώτες εκτόσεις που έκαναν τους Αθηναίους να σχηματίζουν ουρές έξω από το κατάστημα από νωρίς το πρωί για να ψωνίσουν. Τη δεκαετία του 70 ο Δραγώνας συναγωνιζόταν με το Μηνιόν σε προσφορές και ευρηματικές διαφημιστικές ενέργειες. Ό,τι θέλει ο λαός, στου Δραγώνα ασφαλώς.
Στην αρχή της Παντεσίων τέλος, το Μινιόν ήταν αληθινά το μεγαλύτερο μεγάλο κατάστημα. Την εποχή της δόξας του είχε 120.000 είδη, απασχολούσε 1.000 υπαλλήλους και ήταν το στολίδι της πρωτεύουσας και του ιδιοκτήτη του Ιωάννη Γεωργακά, που υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς επιχειρηματίες της νεότερης Ελλάδας. Δεν είναι τυχαίο ότι το Μινιόν ήταν το πρώτο κατάστημα που καθιέρωσε τις ετήσιες εκπτώσεις, κατήργησε τα παζάρια θέτοντας ορισμένες τιμές, καθιέρωσε τη διαφήμιση στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, εγκατέστησε κυλιόμενες σκάλες που ήταν μεγάλη ατραξιόν για τους πελάτες του, χρησιμοποίησε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εισήγαγε τη λίστα αγορών και τη λίστα γάμου, εγκατέστησε κλιματιστικό και λειτουργήσε στις εγκαταστάσεις του κομμωτήριο, καφετέρια, εστιατόριο και μπαρ, ακόμα και ταξιδιωτικό γραφείο. Δεκαετία του 70, πολλές φορές η αστυνομία καλούνται να φυλάξει τις βιτρίνες του καταστήματος στο Ισόγειο, που απειλούνταν από τις ουρές των πελατών στην είσοδο, που έφταναν εκεί από όλη την Ελλάδα. Ενώ στο θεατράκι του Μινιόν οργανώνονταν συναυλίες, εκθέσεις, διαλέξεις, επιδείξεις μόδας και παραστάσεις για τους μικρούς πελάτες του πολυκαταστήματος. Οι ήρωες του Disney υπέφταναν πανηγυρικά με το αεροπλάνο και διέσγιζαν την Αθήνα με ανοιχτά αυτοκίνητα, οι σχολικές τσάντες και οι φοδιές τσεκλένη, τα φαντασμογορικά Χριστούγεννα με τις θελισμένες βιτρίνες, ο ζωντανός Άι Βασίλης που γνώριζε υποδοχή Rockstar και φωτογραφιζόταν με τα παιδιά μοιράζοντας δώρα και σοκολάτες, είναι αναμνήσεις και ιστορικά happening του καταστήματος που κράτησαν στο Δεκέμβριο του 1980. Οι εμπριστικές επιθέσεις των Μινιόν, τον Κατράτζο, τον Δραγόνα, τον Κλεουδάτο έδωσαν τη χαριστική βολή στα ιστορικά πολυκαταστήματα του κέντρου, τα οποία δεν κατάφεραν να ορθοποδήσουν. Έκλεισαν και μαζί με αυτά χάθηκε μια ολόκληρη εποχή. Και επίσημα μέχρι σήμερα, 36 χρόνια μετά, η υποθέση των εμπρισμών των 6 πολυκαταστημάτων παραμένουν ανεξιχνίαστες, αν και έχουν παραγραφεί δικαστικά. Έτσι, δηλαδή και κάποιος να βρεθεί να πει. Δεν ξαναχτύπησε, νομίζω, Οκτώβρης. Όχι, και μάλιστα λέγανε τότε ότι 17 Νοέμβρη μπλέκεται σε αυτό. Είχε βγει ανακοίνωση προκήρυξης 17 Νοέμβρη, δεν έχουμε καμία σχέση και δεν συμφωνούμε με αυτούς τους εμπρισμούς. Τώρα, το γιατί κάηκαν 6 πολυκαταστήματα σε διάστημα λίγων μηνών, μάλλον δεν το μάθουμε ποτέ.